Καλημέρα σε όλους. Σήμερα θα έχουμε ένα vlog. Έχω ξεκινήσει και κάνω περισσότερα vlog. Μόλις γύστηκα, 73,5, δεν ξέρω πότε έφτασα. Σιγά σιγά αρχίζω να χαιρετάω την κατηγορία των 67,5-66 κιλά. Αλλά θα το αναλύσω σε άλλο βίντεο αυτό, θα το συζητήσουμε. Θα φάω τώρα έτσι λίγο το πρωινό μου. Θα πάω να κάνω κάτι δουλειές, θα πάω για κούρεμα, θα πάω στο σούπερ μάρκετ, θα πάω να πάρω κάτι άλλα πράγματα. Δεν δουλεύω σήμερα, είμαι σε άδεια. Και μετά έχουμε δυνατή προπόνηση deadlift. RP10 4. Υπολογίζω κάπου στα 1,90-1,95. Θα κάνω σε stiff bar. Λοιπόν, όπως ξέρετε, έβαλα αρκετά γραμμάρια βρώμη. Συνήθως βάζω πιο λίγα, απλά μου έψαν παραπάνω. Γύρω στα 80 γραμμάρια παίζω κάπου εκεί. Οπότε αυτό είναι το πρωινό μου, θα φάω και λίγο φυσικοπούτυρο μετά. Η ταχύνη, κάποιο φρούτο, μπανάνα, μήλο. Αυτά, πάμε τώρα για κούρεμα. Γενικά από θέμα προπόνησης προτιμώ να κάνω απόγευμα. Γιατί εντάξει, είσαι λίγο πιο... έχει ξυπνήσει το σώμα σου, έχει φάει παραπάνω γεύματα. Έχει φάει το πρωινό, έχει φάει μεσημεριανό. Ενώ αν κάνεις πρωί, όποτε κάνω πρωί, νιώθω λίγο άδειος, ότι είμαι κάπως εξασθενημένος, ότι δεν έχω πολύ ενέργεια. Και είναι λογικό. Οπότε καλύτερα το απόγευμα, όπως οι περισσότεροι τους βολεύει, αλλά κάποιες φορές, αν δουλεύεις αρκετές ώρες, εκεί πρέπει να φας πολλά γεύματα, πολλές θερμίδες, ώστε να έχεις ενέργεια και να μην νιώθεις αδύναμος όταν πας να κάνεις προπόνηση. Αυτό, να έχεις πει αρκετό νερό, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Σχετικά με το deadlift, η καλύτερη τριπλή, τεσσάρα που έχω κάνει σε stiff bar είναι 1,80 που έχω κάνει για 5. Παραπάνω δεν είχα δοκιμάσει. Εντάξει, είχα κάνει 1,90 μια πολύ εύκολη, και σε deadlift bar έχω κάνει 1,90 για 3. Η deadlift bar, παιδιά, μου φαίνεται αρκετά εύκολη σε σχέση με την stiff bar, μόνο και μόνο που είναι πιο μαλακιά, να το πω έτσι. Με το που πιάνεις το grip και μπορείς να έρθεις λίγο πιο ορθίος, τη νιώθεις καλύτερα στο χέρι σου, μπορείς να τα ξεκολλήσεις καλύτερα τα κιλά, τουλάχιστον εμένα με βολεύει, σε σχέση με τη stiff bar που είναι κούτσουρο τελείως. Οπότε ναι, 200 επί 4 σε stiff bar πιστεύω θα βγει εύκολα, σε deadlift bar πιστεύω θα βγει εύκολα, αλλά σήμερα θα κάνω σε stiff bar στο σπίτι, οπότε θα δούμε τι κιλά θα μπουν. Παίζει ρόλο πολύ και το hook grip στην deadlift bar, το νιώθεις, εγώ τουλάχιστον το νιώθω πολύ πιο εύκολα. Αυτά, τα υπόλοιπα σε λίγο γιατί έφτασα. Λοιπόν, μόλις έφυγα από το κούρεμα, έτοιμος, πήρα και μία μάσκα για να πάω στο σούπερ μάρκετ, γιατί γίνει μόδα τώρα και στο σούπερ μάρκετ και πρέπει να φοράς μάσκα, αν και μία φορά είχα μπει χωρίς μάσκα. Σε κοιτάνε λίγο περίεργα, η πλάκα είναι στον ηλεκτρικό και στα μέσα, ειδικά με τις θέσεις. Ξέρω εγώ, όσοι στην Αθήνα και το έχετε δει, κάθονται από τις τετράδες, κάθονται μόνο δύο άτομα. Λες και μόνο εκεί κολλάει ο ιός. Όταν στους όρθιους που είναι όλοι ο ένας δίπλα στον άλλον, δεν κολλάει. Τέλος πάντων. Χέρι σαν να έχει πάρει λίγο. Λοιπόν, ας φάμε μερικά φρούτα. Μπανάνα, εδώ που πήρα από την ίδια. Για αυτά πρέπει να φάσω 2-3, γιατί είναι πολύ μικρά. Λοιπόν, είχα πάει στο μόλι για κάτι ψώνια, όπως είδατε από το πλάνο. Εντάξει, δεν είμαι τόσο τούμπαν όσο φαίνομαι στον καθρέφτη και στο κινητό. Πήρα, όπως σου φαίνεται, αυτό εδώ, το οποίο είναι ένα μικρόφωνο, όχι, βασικά ένα καλώδιο για το μικρόφωνο της κάμερας. Ετοιμάζουμε κάτι βιντεάκια στο άλλο μας κανάλι, Απεριόριστη Δύναμη, μαζί με τον φίλο μου τον Μπο. Αν δεν έχετε δει το κανάλι μας, τσεκάρετε Απεριόριστη Δύναμη YouTube. Ανεβάζουμε ωραία θεματάκια, πιο πολύ έτσι αυτοβελτίωσης,
και γενικά ωραία θέματα. Ήθελα να πάρω και ένα βιβλίο, αλλά δεν το βρήκα. Το νόημα της ζωής, για όσους το ξέρετε, είναι μια πολύ ωραία ιστορία. Δεν πειράζει, θα το παραγγείλω, αλλά βρήκα ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον, μου αρέσει. Ωραίο, θα το διαβάσω και θα σας πω κάποια στιγμή τις απόψεις. Λοιπόν, έχω επιστρέψει σπίτι. Θα φτιάξω τώρα να φάω και μετά θα ετοιμαστώ για προπόνηση. Και μετά το βραδάκι θα πάω μαζί με κάτι παιδιά από τη δουλειά να φάμε κανένα μπέργκερ, λογικά. Αυτά, πρέπει να κάνω καμιά δουλειά στο σπίτι, να βάλω και ένα πλυντήριο τώρα που έχω ελεύθερο χρόνο. Το μεσημεριανό θα έχει κοτόπουλο με μακαρόνια, τορτελίνια. Συνήθως αυτό τρώω, ή κοτόπουλο με μακαρόνια, είτε με πατάτα, είτε με ρύζι. Επίσης θα φάω και φάβα με ρύζι, συνήθως έτσι το κάνω. Το μοιράζω μέσα στην εβδομάδα. Όπως βλέπετε, έχω ετοιμάσει την πλατφόρμα μου για να κάνω deadlift. Όλα αυτά, και τα δύο τα μεγάλα, τα μαύρα και τα μικρά, τα κόκκινα, τα έχω έξω στο μπαλκόνι. Τα βάζω και τα βγάζω όταν κάνω deadlift, γιατί θέλω ότι μυρίζουν λίγο. Οπότε βάζω και τα κόκκινα από πάνω, ας κάνει μια εστίαση. Κάνουν, τσακώνονται δίπλα, τι γίνεται. Και δείτε τώρα τι γίνεται. Επειδή αυτά γλιστράνε, όταν κάνω deadlift, δείτε πώς ανοίγουν. Και έχω βάλει από τη μία πλευρά δύο βαράκια για κόντρα. Παιδιά, πήγα να κάνω deadlift και ανοίξανε. Κοντεύω να κάνω σπαγκάτο να μου ανοίξουν τα πόδια. Και από την άλλη εδώ, κόντρα στο κομοδίνο και στο κρεβάτι. Ένα 95 για 3. Δεν ξέρω, δεν βγήκε άλλη μία, δεν πειράζει. Ήθελα 4, όπως έλεγε το πρόγραμμα. Τώρα θα κατεβάσω, θα παίξω στα 170, 3 στετάκια, 4. Ίσως έπρεπε ένα 92,5 με ένα 90 για να βγαίνανε. Κόλλησα λίγο στο ξεκόλλημα. Συνήθως εκεί κολλάω. Και αυτό που πρέπει να βελτιώσω είναι τα χέρια, δηλαδή κάποιες φορές τα λυγίζω, πρέπει να δω στο μυαλό να τα κρατάω πιο τεντωμένα. Εντάξει, ευχαριστημένος, είναι ένα PR, 95 για 3, θεωρώ ότι είναι αρκετά καλά και περιμένω τώρα τους γείτονες για παρατήρηση, αν έρθουν. Γενικά οι γείτονες δεν μου έχουν κάνει παρατήρηση μέχρι στιγμής, προσπαθώ να είμαι ήσυχος, να μην τα κοπανάω, αλλά τώρα 95 για 3 και με hook grip ήταν λίγο δύσκολο να μην τα κοπανίσω. Κάποιες φορές κάνεις το top set που συγκεντρώνεσαι τόσο πολύ γι' αυτό, λες πρέπει να βγουν, και αν βγουν μετά χαλαρώνεις λίγο στα back off, δηλαδή λες ok, αφού το βγάλα χαλάρωσα τα άλλα θα βγουν πιο εύκολα, και η πλάκα είναι ότι βγαίνουν πιο δύσκολα από το top set αν δεν συγκεντρωθείς, οπότε δεν υποτιμάμε και τα υπόλοιπα set μετά. Δείτε εδώ το κομμωδίνο πως έχει στραβώσει από την πίεση όταν κάνει σούμο και ανοίγει. Εδώ βιβλιαράκι
Κορυφή, παιδιά, όποιος θέλει να πάει να το πάρει. Το θεωρώ πολύ καλό βιβλίο. Γενικά, όποιοι έχουν άγχος στην καθημερινότητά τους, σκέφτονται συνέχεια τι λένε οι άλλοι και διάφορα θέματα πάνω σε αυτό, γενικά δίνουν σημασία σε ασήμαντα πράγματα. Προτείνω να το πάρετε, να το διαβάσετε. Κάνουμε προπόνηση. Είναι ένα βιντεάκι η fitness, αλλά παρόλα αυτά βάζουμε και λίγο αυτοβελτίωση μέσα. Καλό είναι να δίνουμε κάποια πράγματα, να μην είναι μόνο τι κάνω, πάω ψωνίζω, παίρνω πράγματα από το σούπερ μάρκετ, πάω για κουρμά και όλα αυτά. Εντάξει, αυτά, okay. Δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη σημασία. Καλό είναι να περνάμε και κάποια μηνύματα μέσα από τα vlog. Οπότε ναι, είναι ένα πολύ καλό βιβλίο. Ο τίτλος του με έκανε να το πάρω. Βέβαια, δεν είναι ακριβώς αυτό που λέει ο τίτλος. Κρύβονται πάρα πολλά πίσω από αυτό. Σου λέει και άλλα πράγματα, πράγματα που δεν έχεις φανταστεί, σου ξεκλειδώνει σκέψεις και σε κάνει να αντιμετωπίζεις καλύτερα τη ζωή πιο εύκολα. Δηλαδή σου του λέει χήμα ότι δεν υπάρχει εύκολη ζωή, ότι πάντα θα έχεις προβλήματα, αρκεί να βρεις τον τρόπο να τα ξεπερνάς. Τέλος πάντων, έχει ωραίο νόημα, πάρετε να το διαβάσετε, που να κάνει και 10-15 ευρώ. Είναι πολύ καλό γιατί δίνεις 15 ευρώ για το μυαλό σου. Μπορεί να αγοράζεις παπούτσια 50-100 ευρώ και μπλούζες, αλλά για το μυαλό σου δεν αγοράζεις τίποτα. Αυτά. Πάμε να πούμε και στο τελευταίο σετάκι. Λοιπόν, συνεχίζουμε με καθίσματα. Έχω 3 σετάκια τεσσάρες με παύση. Οπότε θα παίξω κάπου στα 115. Αν δω ότι είναι βαριά, θα μειώσω κιλά. Λοιπόν, guys, μόλις τελείωσα γενικά το εκτελείο στην προπόνησή μου. Έχω ετοιμαστεί, θα πάω για ένα μπεργκεράκι να φάω τώρα με κάτι παιδιά από τη δουλειά. Τώρα με βλέπετε που πάω λίγο βόλτα, κάνω προπόνηση, πήγα το πρωί, έκανα τα ψώνια μου. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πάντα έτσι. Κάποιες φορές η καθημερινότητα είναι ρουτίνα. Είναι ρουτίνα και θα κάνεις πράγματα συνέχεια τα ίδια και τα ίδια και θα προσπαθείς να τα βελτιώνεις βέβαια, αν θέλεις να ακολουθήσεις κάποιο δρόμο. Τώρα είμαι σε άδεια, γι' αυτό βγαίνω. Όταν δουλεύω, πάω για δουλειά, κάνω την προπονησή μου, κάνω βίντεο. Η ζωή κυλάει σαν μια ρουτίνα σε εισαγωγικά, αλλά αν το γουστάρεις και το απολαμβάνεις, τότε σίγουρα θα σου αρέσει και θα πάει καλά. Αυτά. Γενικά αυτή την εβδομάδα είχα max προσπάθεια σε deadlift, τα υπόλοιπα θα είναι σχετικά χαλαρά. Ήταν βασικά σχετικά χαλαρά το κάθισμα και ο πάγκος και την άλλη εβδομάδα θα έχω max προσπάθεια σε κάθισμα και πάγκο. Ίσως βάλω και την max προσπάθεια στο κάθισμα στο vlog, το οποίο θα κάνω την προπόνησή μου την Κυριακή. Παιδιά, όπως είδατε, το κάθισμα 1,67,5 για 5 βγήκε σχετικά καλά. Πολύ καλά θα έλεγα βασικά. Ίσως είχα άλλη 1-2 επαναλήψεις κάπου εκεί. Ήθελα στην αρχή να βάλω ένα 70, αλλά λέω εντάξει, ας βάλω 1,67,5, το είχα πιο σίγουρο. Πάει πολύ καλά το κάθισμα, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Παιδιά, αυτό ήταν το vlog, δεν έχω να σας δείξω κάτι άλλο. Γενικά, όποτε κάνω έτσι βαριές προπονήσεις, ίσως το κάνω vlog, να σας δείχνω μερικά πράγματα, πώς πάει η πρόοδος μου. Γράψτε μου από κάτω στα σχόλια αν σας άρεσε, γενικά αν σας αρέσει η φάση με τα vlog, κάντε ένα like, μια εγγραφή και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.